Καλό βράδυ και σε εσάς. Καλή χρονιά, γιατρέ. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, ακούσαμε καλησπέρα και τον κύριο Γιαννάκο. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Η αρχική πληροφορία ήταν ότι τα εμβόλια για όλους τους υγειονομικούς επαρκούν. Εσείς τι ακριβώς έχετε καταλάβει από την εμπλοκή που υπάρχει? Κοιτάξτε, καταρχήν θα διαψεύσουμε εμείς το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, που είπε σήμερα ότι δεν υπάρχει θέμα αναβολής. Υπάρχει θέμα αναβολής. Εμείς έχουμε επικοινωνία με τους προέδρους των ενώσεων, όχι μόνο από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια, αλλά και από τη Βόρεια Ελλάδα, και μια σειρά προγραμματισμένη εμβολιασμοί για τις 4 Ιανουαρίου. Να σας πω χαρακτηριστικά, που θα ξεκινούσαν στις 4 Ιανουαρίου, το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου οι εμβολιασμοί όλου του προσωπικού του υγειονομικού σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα αποκατάστασης και οίκους ευγυρίας. Και διαβεβαιώνει ο κύριος Θεμιστοκλέους σήμερα ότι θα προχωρήσει απρόσκοπτα, δεν είναι πραγματικότητα. Να σας πω για το νοσοκομείο των Σερών, να σας πω εκεί για το νοσοκομείο του Βόλου, να σας πω για το νοσοκομείο τα νοσοκομεία της Αρκαδίας, να σας πω για την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα, για να είμαστε και ακριβείς, έχουμε πάντως συγκεκριμένα στοιχεία, σε κάποια αναβάλλονται, χωρίς να έχουν δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία πότε θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί, σε κάποια δεν θα γίνει το σύνολο των προγραμματισμένων εμβολιασμών. Για παράδειγμα, στο νοσοκομείο της Καρδίτσας είχαν προγραμματιστεί να γίνουν εμβολιασμοί και στα κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ. Το σύνολο των συναδέλφων που είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να εμβολιαστούν ήταν γύρω στους 800. Αυτή τη στιγμή και είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν για τις 4 του μηνός, θα γίνουν μόνο οι 400. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους μας... Αρχικά τροποποιήθηκαν οι λίστες. Ήτανε να εμβολιαστούν, λένε οι πληροφορίες μας από τα νοσοκομεία της Στερεάς, και οι διοικητές και οι υποδιοικητές και κάποια άλλα στελέχη. Ζητήθηκε να γίνει τροποποίηση στις λίστες αυτές, να μην εμβολιαστούν οι διοικητές, να εμβολιαστούν μόνο οι υγειονομικοί, και τελικά άλλαξε όλος ο σχεδιασμός. Τώρα, αυτό που ανησυχεί είναι αν χάθηκαν τα εμβόλια, τι συνέβη με τα εμβόλια. Γιατί αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι υπάρχουν τα εμβόλια για τους υγειονομικούς και μία εβδομάδα. Ακούω συναδέλφους σας να μου λένε ότι ακόμα και μία εβδομάδα για εσάς τους γιατρούς είναι σημαντική να κάνετε το εμβόλιο μία εβδομάδα πίσω. Ακούστε με. Νομίζω τώρα ότι το πρόβλημα είναι άλλο. Γιατί ήδη η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει και λέει ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας μετατίθεται για τα τέλη του 2021. Και εδώ το ζήτημα είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση ώστε να εξασφαλίσει όλα τα διαθέσιμα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσει το συντομότερο δυνατό να εξασφαλιστεί η εμβολιαστική κάλυψη του 70% τουλάχιστον του πληθυσμού, γιατί αυτό απαιτείται, για να έχουμε ένα φράγμα ανοσίας. Σε λίγο, έτσι όπως το πάνε, επειδή δεν γνωρίζουμε, όπως ξέρετε, ποια είναι η χρονική διάρκεια της ανοσίας για όσους θα εμβολιαστούν, μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός είναι πολύ πιθανό να έχει λήξει η χρονική διάρκεια της ανοσίας για όσους εμβολιαστούν. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο ζήτημα, και να κλείσω με αυτό, είναι ότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι ο αναγκαίος και απαραίτητος εμβολιασμός, που πρέπει η κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιο εμβόλιο θα είναι αυτό, ποιας εταιρείας. Όλα τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια. Είναι ότι είναι μια πολύμηνη διαδικασία. Και μέχρι τότε οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να αρρωσταίνουν, θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Το σύστημα πιέζεται. Σήμερα το ανακάλυψε η κυβέρνηση. Άρα πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα επιγόντως ενίσχυσης και θωράκης του δημόσιου συστήματος υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Εννοείται προσλήψεις, εννοείται κρεβάτια μεθ, έτσι, αυτό εννοείται εσείς. Και κυρίως την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και για να προχωρήσει το σχέδιο απρόσκοπτα του εμβολιασμού. Χρειάζεται να παρακολουθούνται όσοι θα εμβολιαστούν, αλλά και πια έχουμε τα μέσα, τα θεραπευτικά φάρμακα στη διάθεσή μας, ώστε έγκαιρα να παρεμβαίνουμε, αλλά αυτό χρειάζεται. Γι' αυτό χρειάζεται, απαιτείται ένα στελεχωμένο σύστημα υγείας, κυρίως κέντρα υγείας, στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας λεωφροντίδα υγείας, να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, πριν επιδεινώνονται οι ασθενείς
και να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και να χρειάζονται αρκετοί από αυτούς να διασωληνώνονται. Δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να καλλιεργεί ψεύτικες προσδοκίες και να εμφανίζει το εμβόλιο σαν πανάκια. Και εν όψει μάλιστα ενός τρίτου κύματος που θα έχουμε και την εποχική γρήγορη. Εμείς αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Σε κάθε περίπτωση να σταματήσει να μιλάει για fake news. Τα στοιχεία είναι πραγματικά, αναβάλλονται προγραμματισμένοι εμβολιασμοί, άρα το χρονοδιάγραμμα μετατίθεται. Μετατίθεται το χρονοδιάγραμμα, αυτό είναι το σοβαρό. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του εμβολιασμού που απαιτείται. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Ρέτζιου. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά κι εσείς.